Δυσίωνα τα μηνύματα για το πρώτο κουδούνι. Το χάσμα Υπουργείου Παιδείας και Εκπαιδευτικών Οργανώσεων παραμένει με τον χρόνο να κυλά αντίστροφα. Μέχρι την Παρασκευή, η επιστολή πρόσκληση Χαμπιαούρη προς τους εκπαιδευτικούς θα βρίσκεται στα χέρια τους, με το Υπουργείο Παιδείας να ελπίζει σε νέες συναντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Καλά ενημερωμένη πηγή του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε στον Α ότι η επιστολή πρόσκληση δεν θα διαφέρει επί της ουσίας από την προηγούμενη και θα καλεί τους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν για τις 4 αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που στόχο έχουν τον εξορθολογισμό του συστήματος καθώς και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, τις προτάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι εκπαιδευτικές οργανώσεις παρουσιάζονται ανένδοτες να τις συζητήσουν, με την κατάσταση να οδηγείται στα άκρα λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αντίστοιχα, ούτε από πλευράς Υπουργείου Παιδείας φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να αποσυρθεί οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού. Γνωρίζουμε ότι θα είναι μεγάλη υποχώρηση από πλευράς των εκπαιδευτικών να συζητήσουν τις 4 προτάσεις. Την ίδια ώρα, πληροφορίες του Α θέλουν την εκπαιδευτική υπηρεσία να έχει ήδη προειδοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας για ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέσα από τον διάλογο στα θέματα στελέχωσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μιλώντας στον Α, ανέφερε ότι εντός των ημερών θα πρέπει να ολοκληρωθεί η στελέχωση των σχολείων. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, η Επιτροπή κάνει ό,τι είναι δυνατόν η στελέχωση να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών. Αν υπάρξουν ευρύτερες αλλαγές, θα χρειαστούμε χρόνο. Η εκπαιδευτική υπηρεσία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όλα τα δεδομένα. Τις εξελίξεις παρακολουθούν στενά και οι οργανωμένοι γονείς, οι οποίοι βλέπουν με θετικό μάτι την επανέναρξη του διαλόγου. Πρέπει να γίνει κατανοητό όμως και προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι πρέπει να αποσύρουν και μέτρα τα οποία τιμωρούν τους μαθητές με αυτά τα οποία προτείνουν στο τραπέζι του διαλόγου. Εάν ο διάλογος καταλήξει αρνητικά και θα υπάρξουν απεργιακά μέτρα, θα συνεδριάσουμε και θα πάρουμε και εμείς τις δικές μας αποφάσεις με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διάλογος μεταξύ οργανωμένων γονιών και Υπουργείου Παιδείας, με τους γονείς να έχουν ήδη καταθέσει τις απόψεις τους.